Καλησπέρα στο στούντιο του ITV τον κύριο Στέφανο Ζέρβα. Κύριε Ζέρβα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έχω καιρό να σας δω, κύριε Ζέρβα, και θυμήθηκα παλιές συζητήσεις που κάναμε εδώ, όταν εδώ ήσασταν συχνά και σχολιάζαμε. Ναι, σχολιάζαμε την επικαιρότητα. Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω, καταρχάς. Και εγώ το ίδιο. Πώς τα πάτε με τον καύσωνα? Εντάξει, δύσκολα. Ζούμε καταστάσεις αρκετά δύσκολες, οι οποίες πραγματικά θα είναι έντονες. Ακόμη πιο έντονες το επόμενο διάστημα. Πάμε να δούμε μαζί την πρόβλεψη, γιατί όλος ο Ιούλης λίγο πολύ προβλέπεται έτσι. Και αμέσως μετά θα έρθουμε στα δικά μας, έτσι, στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση, γιατί όπως έχουν ήδη δει οι τηλεθεατές μας, κάτω από το όνομά σας υπάρχει η ιδιότητά σας. Σε αυτή τη φάση είστε υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την Ενότητα Πολιτών, με το Θωμά Μπέγκα, να το πούμε, γιατί πολλοί κόσμος δεν ξέρει τα ονόματα ή δεν συγκρατεί τα ονόματα των παρατάξεων. Σωστά. Πάμε να δούμε μαζί την πρόγνωση για τον καιρό. Κυρίες και κύριοι, ένα δεύτερο κύμα καύσωνα από αύριο, Πέμπτη έως την Κυριακή, και μετά από μια πτώση θερμοκρασιών για ελάχιστα, για λίγο, έρχεται ένα τρίτο κύμα καύσωνα από την Τρίτη έως και την Πέμπτη 27 Ιουλίου και. Δύσκολα. Λοιπόν, δύσκολα ο Ιούλης, δύσκολος, δεν χρειάζεται πανικός να ξαναπώ εγώ. Εντάξει, λίγη προστασία, να μην κυκλοφορούμε μεσημεριανές ώρες, ιδίως ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι, παιδιά στους δρόμους. Δεν χρειάζεται πανικός, είναι καλοκαίρι, μα μπορούμε να βρίσκουμε όσο το δυνατόν περισσότερο υδροσιά και καλοκαίρι, καλός καιρός, με λίγο παραπάνω θερμοκρασίες, όλα θα πάνε καλά. Πάμε να δούμε την πολιτική επικαιρότητα, κύριε Ζέρβα. Πριν πάμε στα αυτοδιοικητικά και στην υποψηφιότητά σας, θα ήθελα να μου σχολιάσετε την πολιτική επικαιρότητα μέσα από τα αποτελέσματα των εκλογών, των διπλών εκλογών του Μαΐου και του Ιουνίου. Πώς είδατε τα αποτελέσματα των εθνικών βουλευτικών εκλογών, κύριε Ζέρβα? Κοιτάξτε να δείτε, θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης με τη Νέα Δημοκρατία πέτυχε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα για τη χώρα, εν μέσω καταστάσεων εξωγενών δύσκολων, μεταναστευτικό, COVID, αποκατέστησε πλήρως την εικόνα της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης ένα άλλο πάλι σημαντικό πιστεύω που έκανε είναι ότι ήταν αρκετά ειλικρινής στις τοποθετήσεις του και έκανε μία στροφή της παράταξης προς τον κεντρό χώρο. Αυτό νομίζω είχε και ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα, διότι έκανε μια πολύ μεγάλη διείσδυση στους υπόλοιπους χώρους και έφερε ως αποτέλεσμα να μπορέσουν να τον εμπιστευτούν, συμβαλόμενα και όλα τα προηγούμενα, και να μπορέσει να δείξει μια σταθερότητα, μια δυναμική για την αναπτυξιακή κατάσταση της χώρας, η οποία αποκατέστησε, όπως είπαμε, και την εικόνα της και το επενδυτικό της ενδιαφέρον και το αναπτυξιακό της ενδιαφέρον. Νομίζω ότι αυτά μέτρησαν στον κόσμο, διότι είδανε μία προοπτική. Το πέτυχε. Πέτυχε ένα 41%. Όμως η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Τουλάχιστον για μένα ήταν έκπληξη. Σχεδόν από κανέναν δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Πού οφείλεται η κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ κυρίως έγκυται στο γεγονός ότι προσπάθησε με ένα, αν το θέλετε, κατά κάποιο τρόπο παλαιομοδίτικο στυλ να μπορέσει να προσεγγίσει τον κόσμο. Πέραν του χαρισματικού ηγέτη που είναι ο Τσίπρας, νομίζω ότι εκεί πέρα φάνηκε μεγάλο κενό. Υπήρξε μεγάλη διάσταση και δεν έβλεπε ο κόσμος ανθρώπους που θα μπορούν να ανταποκριθούν για την επόμενη μέρα. Αυτό νομίζω ότι έδωσε ένα χαριστικό. Δεν περιμένατε την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι? Όχι, σε τέτοιο βαθμό, όχι βέβαια. Κανένας. Όχι, κανένας. Βέβαια. Μάλιστα. Όχι. Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι και απ' την άλλη, ότι πιστεύω ότι και αυτή την πτώση του ΣΥΡΙΖΑ δεν την εκμεταλλεύεται και το ΠΑΣΟΚ. Το οποίο. Αλήθεια, έτσι είναι. Θα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί και θα έπρεπε και αυτό το λόγο του προς τον κόσμο να επικεντρωθεί σε κάποια θέματα που αφορούν τον κόσμο και τον απασχολούν. Αναλώθηκε περισσότερο σε θέματα παρακολουθήσεων και τα λοιπά, που εντάξει, κουράζουν τον κόσμο και δεν έχει και κάποιο νόημα, δεν του λύνει τα προβλήματα. Από εκεί και ύστερα, καλό είναι να υπάρχουν μηχανισμοί κομματικοί που να μπορούν να αντεπεξέλθουν την επόμενη μέρα για να μπορούν να κάνουν μια σημαντική
διαδικασία κατά την αντιπολίτευση. Βέβαια, αντιπολίτευση είναι βασική. Και να μπορούν να ελέγχουν, αν θέλετε, καλύτερα το σκηνικό, έτσι, διότι, εντάξει, τα βασικός ο ρόλος, δεν είναι βασικός πάντοτε ρόλος, καλά. Βασικός ο ρόλος της αντιπολίτευσης στις δυτικές δημοκρατίες στηρίζει τον έλεγχο ακριβώς, της κάθε ακριβώς, φορά κυβέρνησης. Αυτό είναι βασικότατο. Λοιπόν, αφήσουμε την κεντρική πολιτική σκηνή για να πάμε εδώ τώρα στο Δήμο Ιωαννιτών. Έχετε ξαναυπάρξει εσείς Δημοτικός Σύμβουλος. Τώρα με το Θωμά Μπέγκα είστε υποψήφιος. Να σας ρωτήσω τι ψηφίσατε στις εθνικές εκλογές. Ο Θωμάς Μπέγκας είναι γνωστό ότι ο επικεφαλής σας είναι στην κεντροαριστερά. Θα το ρωτήσω και αυτόν τι ψήφισε τώρα, Πασόκ ή ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τον έχω δει σε συγκεντρώσεις και του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλετε να μου πείτε τι ψηφίσατε σε αυτές τις εκλογές και πόσο ακομάτιστες τελικά πρέπει να είναι οι αυτοδιοικητικές εκλογές και πόσο είναι. Κοιτάξτε να δείτε, να σας πω και κάτι άλλο. Αυτές οι συγκεκριμένες εκλογές για μας, σαν οικογένεια, είχε και μια ιδιαιτερότητα, διότι ο πρώτος ξαδερφός μου, ο Σπύρος Κωνσταντόπουλος, κατέβαινε ως υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και τα πήγε πολύ καλά. Και τα πήγε πάρα πολύ αξιόλογα. Είναι και ένας νέος άνθρωπος και νομίζω ότι αυτοί χρειάζονται σε όλα τα κόμματα οι άνθρωποι να μπορούν να προχωρούν και να μην μένουμε στα τετριμένα τα παλιά. Μια ζωή να πάμε μπροστά με νέες ιδέες και νέα δεδομένα. Οπότε ψηφίσατε το. Οπότε σας λέω ότι ως επιτοπλίστων αυτό. Τώρα από εκεί και ύστερα υπάρχει μια έτσι διακριτικότητα, διότι υπάρχουν και άλλες σχέσεις και φιλίες και δεν μπορείς κάποιους στο ευρύτερο περιβάλλον υποχρεωτικά να τους πείσεις για να κάνουν κάτι. Όπως ξέρετε, ο ψήφος είναι ένα μοναδικό πράγμα. Από εκεί και ύστερα ο καθένας έκρινε με το δεδομένο κριτήριο κτλ. Τώρα η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να είναι σε μεγάλο βαθμό ακομάτιστη. Δεν είναι, είναι σίγουρο. Λέμε όλοι θεωρητικά η αυτοδιοίκηση είναι ακομάτιστη. Οι περιφέρειες, ακόμη περισσότερο οι Δήμοι, επίσης δεν είναι. Σε έναν βαθμό όμως δεν λειτουργούν και τα κόμματα. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν και τα κόμματα απόλυτα. Πρέπει να ενισχυθεί αυτό. Πρέπει να είναι απόλυτα ακομάτιστη η αυτοδιοίκηση για να κάνει τη δουλειά της. Για το καλό του κόσμου, των πολιτών. Ναι, βασικά να σας πω ότι η δική μας η παράταξη, εκτός του γεγονότος ότι είναι η μεγαλύτερη δημοτική παράταξη στο Δήμο Ιωαννιτών, είναι μια ανεξάρτητη, καθαρά παράταξη, η οποία έχει έναν σύγχρονο και επικαιροποιημένο προγραμματικό λόγο για να μπορέσει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για τις ανάγκες του Δήμου Ιωαννιτών την επόμενη μέρα. Βασίζεται στον επικεφαλής, ο οποίος είναι ο Θωμάς Μπέγκας, όπως είπατε, ένας ικανός, ειλικρινής, αξιόπιστος, μετριοπαθής άνθρωπος, ο οποίος έχει μια μεγάλη προϊστορία και αυτός ο ίδιος και η οικογένειά του για τη μεγάλη του αφοσίωση στην τοπική κοινωνία και αυτό είναι ένα επιβεβαιωμένο γεγονός. Από εκεί και ύστερα εμείς είμαστε μια παράταξη των συνενέσεων. Πιστεύουμε πάρα πολύ στα άτομα τα οποία δεν έχουν να κάνουν με χρωματισμούς, δεν έχουμε κομματικές παροπίδες και αυτό νομίζω είναι το σημαντικό κομμάτι που πρέπει πλέον στην εποχή που διανύουμε να αντικατοπτρίζει όλες τις παρατάξεις που κατεβαίνουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Διότι παλιότερα υπήρχαν τρομακτικές. Εγώ το έχω ζήσει και στο πετσί μου αυτό. Όταν είχα κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος δήμαρχος Ιωαννίνων, ήμουν τότε η εξαίρεση μέσα στο μείγμα, τέλος πάντων. Έτσι. Δεν νομίζω ότι χωράνε οι κομματικοί μηχανισμοί στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πριν πολλά χρόνια ίσως να ήταν κάπως έτσι. Διότι ποια κομματική μηχανή θα έρθει να σου επιλέξει και να σου πει ότι ναι, αυτός είναι ο κατάλληλος υποψήφιος. Ποια κομματική μηχανισμή γνωρίζει την τοπική αυτοδιοίκηση, τις ανάγκες που έχει ο τόπος μας, τα δεδομένα για να μπορέσει να επιλέξει τους κατάλληλους ανθρώπους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτό το κεφάλαιο έχει κλείσει. Δεν έχει κλείσει ακόμη. Ναι, δεν έχει κλείσει. Για μένα μιλάω, σας μιλάω εγώ. Κατανοητό, για σας το αποδέχομαι. Και οι επιθύσεις που πρέπει να είναι. Αλλά το πιο σημαντικό, κύριε Ντόκα, είναι ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η νέα δημοτική αρχή πρέπει πλέον να διοικήσει τον Δήμο σαν μια σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα. Δηλαδή, με επικέντρωση στο πολιτικό, το κοινωνικό και το πολιτισμικό γεγονός, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής. Δηλαδή, αυτό δεν γίνεται το πρόγραμμα για να υπάρχει μια στρατηγική και να είναι σαν μια σύγχρονη επιχειρηματική μονάδα ο Δήμος και να αποτελέσει αποτέλεσμα και να έχει ουσία, να καταλάβει ποιες είναι οι αδυναμίες
να αντιμετωπίσει τα προβλήματα του Δήμου και να μπορέσει να δώσει ένα αναπτυξιακό όραμα στο Δήμο, αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν υπάρχουν κομματικές παροπίδες, εάν υπάρχουν και δεν υπάρχει στήριξη στα άτομα, στον προγραμματικό λόγο, στα άτομα τα οποία θα επιτελέσουν το καθήκον για να μπορέσουν εκ των έσω να φτιάξουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή μια κομματική αυτοδιοίκηση, μου λέτε, είναι και αναποτελεσματική σε μεγάλο βαθμό αυτοδιοίκηση για το καλό των δημοτών, των κατοίκων μιας περιοχής, αυτό και εγώ σίγουρο. Το δέχομαι αυτό που λέτε. Αυτό είναι σίγουρο και να συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Ζούμε σε μια κοινωνία. Ζούμε σε μια κοινωνία. Γιατί να έρθει ο άλλος να μου πει με το ζόρι ότι ξέρεις αυτός είναι ο κατάλληλος. Και να μην τον επιλέξει η κοινωνία, γνωρίζοντας ποιο είναι το παρελθόν του, ποιο είναι το παρόν του, ποιο είναι το μέλλον του. Δίκιο. Πώς θα μπορέσει να κάνει αυτό που λέτε, του το βρίσκω πολύ σωστό. Πώς είδατε μια δημοσκόπηση. Έτσι, εκεί πρέπει να φτάσουμε. Αλλά όλα αυτά είναι και θέμα παιδείας και θέμα αντίληψης και θέμα ανθρώπων που να μην έχουν εμπάθειες, διότι εδώ πέρα αντιμετωπίζουμε και τέτοια θέματα. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή, αυτά τα πράγματα δηλαδή, να. Δηλαδή, ανθρώπους με εμπάθεια, ποιον δείχνετε τώρα. Όχι, εγώ αναφέρω ότι δυστυχώς στην τοπική αυτοδιοίκηση υπήρχαν φαινόμενα διαχρονικά όπου υπήρχαν εμπάθειες. Εντάξει, μεταξύ λογικό. Των υποψηφίων. Δεν ζούμε σε κοινωνίες, Αγγέλο. Δεν χωράνε όμως τα πράγματα. Κατανοητό. Κάνουν, δεν κάνουν καλό, τέλος πάντων, για να μην πω κάνουν κακό, δεν κάνουν καλό στην επίλυση προβλημάτων. Όπως και πώς είδατε μια τελευταία μια δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, GPO, είστε δεύτεροι, 25 ο. Τώρα βέβαια οι αριθμοί δεν έχουν νόημα στις δημοσκοπήσεις. Οι τάσεις, κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά έχουν περισσότερο νόημα. 25 ο Παπαγεωργίου, 23% εσείς. Πώς είδατε μια δημοσκόπηση. Σε αυτό το επίπεδο, θα υπάρξουν και άλλες δημοσκοπήσεις, έτσι. Σε αυτό το επίπεδο, που γίνονται αυτού του τύπου οι δημοσκοπήσεις, με σχετικά μικρά δείγματα, ναι, ναι, 800. Δεν είναι αντιπροσωπευτικές, αυτό είναι το δεδομένο. Από εκεί και ύστερα πάντοτε έχει να κάνει με τη χρονική περίοδο που γίνονται κάποια πράγματα. Σωστό. Είμαστε αμέσως μετά τις εκλογές, οπότε ο κόσμος περισσότερο ψάχνεται, δεν μπορεί να αντιληφθεί και προσπαθεί, κάποια πράγματα. Προσπαθεί να δει που θα πάει το καλοκαίρι. Που συμμετέχουν, καταλάβατε, δεν γνωρίζει αυτούς που συμμετέχουν. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι αντιπροσωπευτική η κατάσταση. Παρεπιπτόντως γίνεται και άλλη μία. Ναι, ναι, μέτρο ανάλυση την οποία θα μάθουμε, φαντάζομαι, ναι, ναι, ναι. Το επόμενο. Αλλά θέλω να πω ότι αυτά αποδεικνύουν κάποιες τάσεις και κάποιες ενδείξεις οι οποίες δεν μπορούν να αξιολογηθούν αυτή τη στιγμή. Το κατανοώ αυτό που λέτε. Και έχετε δίκιο, το κατανοώ. Απ' την άλλη, κύριε Ζέρβα, το λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα, ότι η ψήφος πια των πολιτών είναι με πολύ ρηχά κριτήρια και στις εθνικές βουλευτικές εκλογές και στην αυτοδιοίκηση ακόμη περισσότερο. Πέρα από την ψήφο που δίνει κανείς στον Στέφανο Ζέρβα επειδή είναι φίλος του ή είναι κολλητός του ή είναι συγγενής του, οι υπόλοιπες ψήφοι έχουν ρηχά κριτήρια και όλοι μας ή πολλοί από εμάς αποφασίζουμε λίγο πριν την κάλπη και χωρίς ιδιαίτερη σταθερότητα. Αυτό ισχύει και στις εθνικές εκλογές, ίσχυσε. Παλιότερα κανείς γεννιόταν, ήταν σε ένα κόμμα και πέθαινε και ήταν σε αυτό το κόμμα. Γεννιόταν δεξιός, πέθαινε δεξιός. Λοιπόν, αυτό δεν υπάρχει κεντρικά. Ούτε στην αυτοδιοίκηση υπάρχει. Το μόνο που παραμένει ακλόνητο είναι οι φιλίες και οι συγγένειες στην τοπική αυτοδιοίκηση περισσότερο. Άρα πρέπει να κυνηγήσετε την ψήφο των πολιτών μέχρι την κάλπη. Πρέπει να κυνηγήσετε τους δημότες της πόλης, κύριε Ζέρβα, όλοι σας υποψήφοι, μέχρι και την κάλπη. Και να τους πείσετε με κάποια πράγματα που έχετε να κάνετε εάν είστε δημοτική αρχή της πόλης. Τι έχετε λοιπόν εσείς να πείτε σε χρόνους τηλεόρασης στον κόσμο σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, να σας πω ότι συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Από την άλλη, επειδή εκπαιδεύεται ο κόσμος και αντιλαμβάνεται και νέοι ψηφοφόροι μπαίνουν κάθε φορά και τα νέα παιδιά, πρέπει να μπορέσουμε όλοι να καταλάβουμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να μην γίνει μόνο, δηλαδή επειδή εμένα με συμπαθούν ή με έχουν φίλο, πρέπει να γίνει και με άλλα κριτήρια, όπως για πάμε στα άλλα, η κοινωνία, ναι. Γιατί οι εποχές είναι δύσκολες και απαιτητικές. Άρα λοιπόν η αντιμετώπιση των θεμάτων πρέπει να γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι κατέχουν το αντικείμενο και μπορούν να δώσουν πραγματικά αυτή την επόμενη μέρα που λέμε ότι πρέπει τα Γιάννενα να είναι μια πόλη όπου μας αρέσει να ζούμε, να εργαζόμαστε, να μεγαλώνουν τα παιδιά μας. Αυτά όλα συνδυαστικά
πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα που έχει να κάνει από την καθημερινότητα μέχρι, μέχρι την προβολή, μέχρι την εικόνα της πόλης, με τη διοίκηση της πόλης, τον εξυγχρονισμό της πόλης, την αντιμετώπιση. Πρέπει να ακούς, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και πρέπει στο προγραμματικό σου λόγο να είναι τέτοιος που να αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις και θέματα και να μπορεί να αντεπεξέλθει την επόμενη μέρα. Διότι να σας πω κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν εξελιχθεί τα πράγματα στους Δήμους και υπάρχουν εργαλεία που μπορούν πραγματικά να κάνουν ένα σωστή διαχείριση και αναπτυξιακό πρόγραμμα με τη βοήθεια και εξωτερικών συνεργατών και επιστημονικών συνεργατών κτλ. Όμως δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Σκεκινάμε ένα στρατηγικό σχεδιασμό ο οποίος βασίζεται πάνω σε έρευνες, σε μελέτες, να είναι τεκμηριωμένες οι λύσεις και τα προβλήματα πώς θα αντιμετωπιστούν και πού πάει το πράγμα. Δεν γίνεται ξύπνησα μια μέρα και έκανα ένα σχεδιασμό και προχωράω. Έτσι είναι. Και επίσης, εδώ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να γίνει δουλειά εκ των έσω στον επόμενο Δήμο. Δηλαδή από τους ανθρώπους που θα εκλεγούν και θα αναλάβουν τα καθήκοντά τους, που πραγματικά θα πρέπει να επιτελέσουν έργο. Διότι καλοί οι επιστημονικοί σύμβουλοι, καλοί οι συνεργάτες, αλλά έχουν μία εντύπωση και θα το πω χήμα, ότι εμείς εδώ πέρα στα Γιάννενα είμαστε τα χωριατάκια και θα μας πουλήσουν φούμαρα και μετά. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ο κατάλληλος μηχανισμός από τα κατάλληλα πρόσωπα εντός του Δήμου να λειτουργεί σαν φράχτης για να μπορέσει να κάνει σωστό σχεδιασμό, να αντιμετωπίσει τις καταστάσεις, τις αδυναμίες και να βγάλει αυτά τα πραγματικά που χρειάζεται η πόλη για την επόμενη μέρα. Διότι τα πράγματα εξελίσσονται. Και να μην παραμυθιάζεται από κάποιους που πουλούν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτό όμως είναι ένα λάθος που. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Σωστό είναι αυτό. Και το κάνουν πολλές, να μην πω όλες οι δημοτικές αρχές. Ναι. Τώρα, εσείς, αν εκλεγεί ο Μπέγκας δήμαρχος και εσείς εκλεγείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τι θα ασχοληθείτε, με τι θέλετε να ασχοληθείτε? Δεν ξέρω αν έχετε μιλήσει με τον Θωμά Μπέγκα γι' αυτό ή τέλος πάντων το μαθαίνει τώρα από αυτή τη συζήτηση που κάνουμε. Με τι θέλετε να ασχοληθείτε εσείς? Σε τι πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε? Ωραία. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πιστεύω πάρα πολύ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να συνεισφέρω. Πραγματικά μου αρέσει αυτό το πράγμα που θέλω να κάνω κάτι για τους συμπολίτες μου. Το έχω στην ίδια μου την κατάσταση, τη φυσική ζωή, ας σας το πω έτσι. Πραγματικά ενδιαφέρομαι για τον τόπο μου, τον αγαπάω. Δεν θέλω να έχει εξελίξεις αρνητικές. Γι' αυτό το λόγο έχω πει και στο Θωμά Μπέγκα ότι είμαι διαθέσιμο σε όποιο πόστο κληθώ με τα δεδομένα και τα επαγγελματικά μου χαρακτηριστικά να συνεισφέρω, θα το κάνω. Από εκεί και ύστερα σας πω ότι εντάξει, εμένα ο συγκεκριμένος τομέας που επικεντρώνομαι και στην προσωπική μου επαγγελματική καθημερινότητα είναι η στρατηγική συμβολή σε αναπτυξιακά προγράμματα, στον τουρισμό, στην επιχειρηματικότητα κτλ. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι από όποιο θέση κληθώ να συνεισφέρω, θα το κάνω. Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Ζέρβα, τι λέτε στον κόσμο για την υποψηφιότητά σας, για την παράταξη ή ό,τι άλλο θέλετε? Κλείνοντας αυτή την δημόσια ζήτηση, θα έχουμε κι άλλες μέχρι τις εκλογές. Εγώ θέλω να παρακαλέσω τους τηλεθεατές και τον κόσμο ευρύτερα να μπορέσουν να λειτουργήσουν με χαρακτηριστικά της επόμενης μέρας. Όπως λέει και το μότο μας, δημιουργούμε το μέλλον, πραγματικά να δουν πώς θα διαχειριστεί αυτός ο Δήμος την επόμενη μέρα, που είναι πάρα πολύ σημαντική για την περιοχή μας, για να μπορέσει να δώσει πνοή και να δώσει ένα όραμα και να έχει μια ανάπτυξη. Με αυτό το κριτήριο θα πρέπει να κρίνουν ποιος ή ποια είναι αυτή που συγκεντρώνει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για να σιγουρέψει ότι η επόμενη μέρα θα διοικηθεί σωστά σαν μια σύγχρονη μονάδα, όπως είπα, ο Δήμος Ιωαννιτών. Εκεί πρέπει να ποντάρει, όπως εξετάζουμε και εμείς που έχουμε παιδιά, ποιος καθηγητής θα του κάνει μάθημα, τι προϊστορία έχει αυτός ο καθηγητής, ποιο φροντιστήριο θα επιλέξουμε για διάφορα θέματα. Έτσι πρέπει να κάνουμε ένα ενδελεχή έλεγχο της κατάστασης ευρύτερα που επικρατεί. Διότι δυστυχώς υπάρχει μεγάλη διασπορά, δυστυχώς το σύστημα έτσι όπως είναι και οι απαιτήσεις σε κάθε παράταξη να υπάρχουν πάρα πολλοί υποψήφοι που να συμμετέχουν για να μπορέσουν να καταθέσουν το ψηφοδέλτιο, έχει φτάσει σε ένα σημείο σχεδόν
το κάθε σπίτι να έχει από έναν υποψήφιο. Σωστό, σωστό. Έτσι. Έτσι. Απλώς το θέμα είναι ότι πρέπει όλοι να το δούμε πραγματικά επί της ουσίας, ποιοι πραγματικά από αυτούς που θα επιλέξουμε να μετρήσει η ψήφο μας θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στην επόμενη μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τέρβα. Και εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα που σας είδα. Να επαναλάβω, χάρηκα πολύ που σας είδα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε σε κάτι άλλο. Η υπεράσπιση του Δημόσιου Πανεπιστημίου είναι προτεραιότητα για τα ίδια τα ΑΕΗ εν ώψη αλλαγών με την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Οι Πριτάνες δεν συζήτησαν για αυτή την προοπτική.